Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους και καλά μπάνια να ευχηθώ. Θα ξεκινήσω από το Μέγκα, όπου είχαν καλεσμένο πρώην Υπουργό και συζητήσανε για το αν η δικαιοσύνη κάτω στον πύργο με τον δολοφόνο της μικρής έπραξε σωστά που τον άφησε ελεύθερο σε προηγούμενο αδίκημα που είχε κάνει. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο νόμος, ποιος ελέγχει τους δικαστές, τους εισαγγελείς. Μέγκα. Έχει σημασία και σε σχέση με τον καλεσμένο μας, έτσι, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Ο μόνιμος καθηγητής ποινικού δικαίου της νομικής σχολής του Απιθύτα και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και μπράβο σας που δίνετε λόγο σε πολλές φωνές για ένα ζήτημα τόσο σημαντικό όπως αυτό. Κύριε Παρασκευόπουλε, πραγματικά μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ και η ανακοίνωση που έχει ακολουθήσει. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η κοινή γνώμη είναι οργισμένη με τη δικαιοσύνη σε τέτοιες αποφάσεις όταν έρχονται στο φως. Καταλαβαίνουμε ότι οι δικαστές πολλές φορές έχουν κάποιους νόμους στα χέρια τους και πίσω από αυτούς τους νόμους κινούνται. Υπάρχει όμως και η δική τους κρίση, η οποία θα μπορούσε να έχει απομακρύνει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κρίση η οποία είναι προβλεπτική, προγνωστική. Και στην πρόγνωση μπορεί να υπάρχει λάθος, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Άλλο θέμα, εάν θέλουμε εξ αρχής να αποκλείσουμε από την νομοθεσία οποιαδήποτε ρύθμιση που να λέει ότι το δικαστήριο θα κρίνει αν κάποιος είναι ύποπτος να κάνει και άλλες πράξεις στο μέλλον ή όχι, μην θεωρήσουμε ότι αυτό είναι επικίνδυνο και το αποκλείσουμε τελείως. Αλλά είναι μια προγνωστική κρίση η οποία οπωσδήποτε μπορεί να βγει λανθασμένη. Χωρίς αυτό, συνήθως, θα έλεγα σχεδόν ποτέ, να μην οδηγεί σε έλεγχο των δικαστών. Δηλαδή, η κρίση του δικαστή για τις αποδείξεις, τι αποδεικνύεται ή για θέματα τα οποία είναι προγνωστικά, μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αν ελέγχεται είναι με την έφεση, με τους δικαστικούς τρόπους και όχι συνήθως με πειθαρχικούς τρόπους ή άλλο τρόπο αποδοκιμασίας. Ναι, συγγνώμη, Άννα μου. Από τη στιγμή όμως που αυτό είχε, καταδικάστηκε ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή η πράξη του ήταν αποδεκτή από τους δικαστές και από τον εισαγγελέα. Ομόφωνα. Άρα δεν υπήρχε αμφιβολία για την πράξη. Ήταν καταδικασμένος. Άρα πάνω σε ποιο κριτήριο, ποια ήταν η κρίση που μπορεί να οδηγήσει ένα δικαστή στο να αξιολογήσει ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτή η πράξη, ειδικά όταν ιστορικά ξέρουμε ότι αυτά τα εγκλήματα επαναλαμβάνονται. Θα σας πω, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου σε ένα εφετείο έχει ανατραπεί, έχει ακυρωθεί η πρωτοβάθμια υπόθεση. Γι' αυτό ο νομοθέτης προέβλεψε ότι όταν γίνεται έφεση μπορεί το δικαστήριο να κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η κράτηση ενός ανθρώπου μέχρι την διενέργεια της δίκης στο εφετείο. Οπότε σε καταδικάζουν αυτομάτως οποιοδήποτε θα κάνει έφεση και το δικαστήριο μπορεί να σε αφήσει ελεύθερο μέχρι να γίνει η έφεση. Έτσι. Έτσι λέει ο νόμος. Κι ας ήσουνα καταδικασμένος ως βιαστής. Προφανώς καταλαβαίνω ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι καθόλου συνηθισμένη γιατί ήταν πάρα πολύ βαριά η ποινή. Αλλά πάντως ο γενικός κανόνας να υπάρχει μια δυνατότητα αναστολής, ο νομοθετικός κανόνας είναι σωστός. Τώρα η δικαστική κρίση δεν μιλάμε για πάλι το γενικό κανόνα όμως. Μιλάμε για αυτή την ειδική περίπτωση που κόστησε τη ζωή αυτή η απόφαση σε ένα 11χρονο παιδί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να πω ότι εάν αρχίσουμε να κάνουμε κριτική σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει άμεσα τις αποδείξεις, έχουν ακούσει άμεσα το υλικό της δίκης από μακριά, τότε οδηγούμαστε σε δύσκολους δρόμους. Οπότε θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση τον καταδικάσανε, κύριε Παρασκευόπουλε. Και εκείνοι με τον ίδιο τρόπο και με αυτή την ανακοίνωση ασκούν κριτική στους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Κανένας δεν είναι υπεράνω. Να σας πω.
εσείς καλέσατε εμένα να πω και μια άποψη, η οποία πιθανώς θα είναι διαφορετική και θα είναι και υποστηρικτική, όπως θα περιμένατε, ίσως προς την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν κάνουν όλοι το ίδιο. Όταν δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η είδηση, άκουσα δημοσιογράφο να λέει τι έχει τώρα να μας πει ο κύριος Παρασκευόπουλος γι' αυτό. Ο λεγόμενος νόμος Παρασκευόπουλου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό. Καμία είναι απολύτως. Νόμος, ο οποίος... Γι' αυτό απολύτως. Και δεν το, δε το έθιξα καν εγώ. Ότι... Δεν έχει σχέση με αυτό. Ότι απολύεται κάποιος που έχει κρατηθεί στη φυλακή και μάλιστα και για πλημελήματα ή για κάτι... πολύ ελαφρύτερο από αυτό, έτσι. Επομένως, δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Και ο δημοσιογράφος υπόκειται σε κριτική, διότι αυτό το οποίο κάνετε εσείς να ακούτε διάφορες απόψεις δεν το κάνουν όλοι, και αυτό το οποίο κάνουν να στιγματίζουν ένα πρόσωπο χωρίς να διασταυρώσουν την είδηση, χωρίς να έχουν συμβουλευτεί τον νόμο ή κάποιον ειδικό, είναι κάτι το οποίο έχει συνέπειες. Εμένα στην προσωπική μου ζωή έχει συνέπειες το να επανέρχεται το θέμα του νόμου Παρασκευόπουλου στο προσκήνιο και να έχω δυσκολίες και στην καθημερινή μου ζωή γι' αυτό. Γι' αυτό κανείς δεν είναι παρανοκριτικής και οι δικαστές οπωσδήποτε θα κριθούν. Θα κριθούν από την κοινή γνώμη, δεν είναι ούτε η δικαιοσύνη είναι παρανοκριτικής. Και σίγουρα είχαν το νομικό πάτημα να πράξουν όπως έπραξαν. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Απλά το ηθικό κομμάτι, μία τέτοια ανακοίνωση, εμένα πραγματικά με σόκαρε, κύριε Παρασκευόπουλο, και το λέω με όλο το σεβασμό. Μία τέτοια ανακοίνωση. Στην ανακοίνωσή τους οι δικαστές, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι σου λένε εμείς δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι στο μέλλον θα έκανε ένα τέτοιο έγκλημα ο δράστης. Έτσι, παρόλο που είχε καταδικαστεί και είχε φάει τόσα χρόνια για βιασμό, σου λέει δεν ξέραμε ότι θα γίνει και δολοφόνος στο μέλλον. Όταν έχει χαθεί ένα 11χρονο παιδί, το βράδυ που πας σπίτι σου σαν άνθρωπος, όταν έχεις πάρει αυτή την απόφαση, δεν λες πώς ρε παιδί μου φύγε αυτό, πώς ξέφυγε από τα χέρια μου, πώς χάθηκε αυτό το παιδί. Λες πού θα βασιστώ εγώ τώρα και θα του στρίψω στη μούρη αυτό το νόμο και θα πω α, εγώ καλά έκανα, μπορούσα να το κάνω, είχα το δικαίωμα. Ναι, το είχες. Το είχες, αλλά χάθηκε ένα παιδί. Μια αναφορά στον πόνο των γονιών, οπωσδήποτε πάντοτε είναι χρήσιμη, θα λέγαμε ότι είναι και αναγκαία και κοινωνικά και ανθρώπινα. Δεν λέω όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι δικαστές με το συνδικαλιστικό τους όργανο αισθάνονται πάντως υποχρεωμένοι να υπερασπίσουν τον νόμο, γιατί για σας που μελετήσατε την υπόθεση είναι καθαρό ότι εδώ δεν ήταν θέμα νόμου, αλλά άλλοι είχαν επιρρύψει ευθύνη στο γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που ασκείται έφεση γίνεται μια κρίση για το μέλλον. Απλά υπάρχουν εφέσεις και εφέσεις, ναι, συγγνώμη, εγκλήματα και εγκλήματα. Εμένα η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν πώς... Δεν ξέρω τώρα, επειδή θα καταδικαστεί πάλι, μήπως κάνει έφεση και πάλι τον βγάλουν έξω μέχρι να γίνει το εφετείο. Και ακόμα σαν αυτό τον άνθρωπο κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δίπλα στα παιδιά μας, στους δρόμους, στις παρέες, στα πάρκα, στα σχολεία. Αυτό ήρθε στο μυαλό μου. Μπορεί κάποιος να κάνει συλλογικά μια τέτοια αναδρομή και να δει. Σε κάποια εγκλήματα δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το περιθώριο. Αυτό λέω. Και δεν είμαι ούτε νομικός ούτε δικαστής. Κοιτάξτε, σωστά λέτε καταρχήν ότι οι υποθέσεις πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση. Δεν είναι όλες ίδιες. Είναι κάποιες βαριές υποθέσεις που πρέπει να κρίνονται πολύ αυστηρά. Ασφαλώς έτσι είναι. Και ξέρετε, αυτό το οποίο μειώνει την εγκληματικότητα δεν είναι η ισοπεδωτική αυστηρότητα, είναι η δικαιοσύνη. Όπου έχουμε δίκαια κρίση και προσεκτική, οι πολίτες γίνονται πιο σεβαστικοί, αν θέλετε, για τους θεσμούς, και πολλές φορές αυτό επιδρά και στα τεστικά της δικαιοσύνης. Οπότε το σωστό είναι αυτό. Η δικαιοσύνη χρειάζεται αναλογικότητα, αυστηρή κρίση της βαριάς περίπτωσης, ελαφριά κρίση της ελαφριάς και αθώωση αν δεν υπάρχει ενοχή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Η Άννα Ικανδύλη είμαι. Αν στεκόμαστε σε αυτήν την υπόθεση, ξέρετε γιατί είναι, και δεν λέει κανένας να καταργηθεί ο νόμος ή να μην δίνεται το ανασταλτικό στην έφεση. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν κατηγορούμενο με ποινικό παρελθόν για ένα έγκλημα τέτοιο που εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε μελετήσει πολύ το σεξουαλικό έγκλημα, που δεν είναι ο δράστης της στιγμής, δηλαδή αυτό δεν έρχεται τη μία στιγμή και φεύγει την άλλη, και τον αφήνεις ελεύθερο.
και του επιβάλλεις μια ποινή 9 ετών και τον αφήνεις ελεύθερο. Και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση καταδίκης και με ένα σκεπτικό που καταρρύπτει όλους, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχω εγώ, όλους τους ισχυρισμούς και ό,τι τέλος πάντων προέβαλε στο δικαστήριο. Γι' αυτό το συζητάω. Κύριε Καντήλη, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι και η δημοσιογραφία δεν είναι υπεράνω κριτικής και η δικαιοσύνη προφανώς δεν είναι υπεράνω κριτικής. Αλλά αυτό το σύστημα το οποίο αφήνει στην κρίση τα ιδιαίτερα εγκλήματα, τις ιδιαίτερες περιπτώσεις στο δικαστήριο να δει εάν μια έφεση θα έχει ένα στρατικό αποτέλεσμα ή όχι, νομίζω ότι είναι σωστό και πρέπει να συνεχιστεί. Βεβαίως, κανένας δεν λέει όχι πάντως σε αυτό. Ναι. Και πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής και η δικαστική λειτουργία, γιατί η Ένωση εν ολίγης μας λέει ότι όχι, η δικαστική λειτουργία. Απλά σε κάποια εγκλήματα ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το περιθώριο από την αρχή της έφεσης. Ίσως δεν θα έπρεπε, γιατί καλύτερα να υπάρχει αυτός ο περιορισμός και η ασφάλεια, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, νομίζω ότι είναι παραπάνω από προφανές, ειδικά όταν έχει καταδικαστεί ομόφωνα ένας δράστης για σεξουαλικό έγκλημα σε παιδί. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Εγώ ευχαριστώ ήταν πολύ. Να είστε καλά. Συμβολή σας σήμερα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου πεις ποιος θα λέξει τους δικαστές και τους εισαγγελές? Το Υπουργείο, ο Άριος Πάγος? Και θα κρατήσω αυτό που την απορία της Χριστίδου, η οποία τι είπε, πόσοι σαν κι αυτόν που έχουν καταδικαστεί και έχουν κάνει έφεση, κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Έτσι, στις πλατείες, στις γειτονίες. Έχουμε αρκετά σήμερα να δούμε, οπότε Κυριακή, αν δεν έχετε πάει για μπανάκι ή αργότερα, θα τα ξαναπούμε.